Κρίσιμες αποφάσεις θα λάβει η κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες σε ό,τι αφορά τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, με τα δεδομένα έως τώρα να αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετές μέρες κατόπιν οδηγίας του Πρωθυπουργού να επεξεργαζόμαστε ένα σενάριο, μια στρατηγική σταδιακής μακρόσυρτης, όπως έχουμε πει, αποκλιμάκωση των μέτρων. Mm-hmm. Αυτό το συντονίζει το Υπουργείο Υγείας. Είναι 27 του μηνός που λήγουν τα περιοριστικά μέτρα που έχουμε αποφασίσει μέχρι τώρα. Άρα, πριν από αυτή την ημερομηνία, θα ξέρουν οι Έλληνες πολίτες τι να περιμένουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Λίγες ημέρες πριν από την Κυριακή του Πάσχα, κυβερνητικά στελέχη στέλνουν για πολλωστή φορά μήνυμα στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα. Και προς αυτή την κατεύθυνση είναι και υποχρέωση της κυβέρνησης να εξετάζει διάφορα σενάρια τα οποία θα κληθεί να θέσει σε εφαρμογή ανάλογα με τις εισηγήσεις βέβαια πάντοτε των ειδικών επιστημών. Θεωρώ λοιπόν ότι δεν πρέπει αυτή η στρατηγική να τεθεί σε διακινδύνευση αυτή την περίοδο λόγω των εορταστικών ημερών και λόγω της ενδεχομένως κόπωσης που μπορεί να υπάρχει και υπάρχει. Την εκτίμησή του ότι οι καλοί χειρισμοί της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τον περιορισμό εξάπλωσης του κορονοϊού θα επισπεύσουν την επιστροφή στην ομαλότητα εν ώψη και της τουριστικής περίοδου, εξέφρασε ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ. Greece has become a case study of how to effectively tackle this problem. And we all hope that effectiveness will allow a return to something more like business as usual sooner rather than later. This exercise. Ο κύριος Πάιατ πρόσθεσε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνουν προβλέψεις για το καλοκαίρι. Ωστόσο, το δικό του μήνυμα προς τους Αμερικανούς πολίτες είναι ότι η Ελλάδα χειρίστηκε την κρίση με τον σωστό τρόπο, λαμβάνοντας νωρίς τα απαραίτητα μέτρα.